Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Ναι, έπρεπε να κάνω την επιστροφή μου στο Fortnite μετά από τόσο καιρό. Έχουμε μια άλλη σχέση με το Fortnite, μια σχέση αγάπης και πολλών χρόνων πάει πίσω. Βέβαια, ακούω πως το Νοέμβριο θα γίνει κάτι special. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε για το επόμενο βίντεο. Για τώρα, πάμε να δούμε το Halloween. Το lobby του Fortnite, τι έπαθε ακριβώς. Αυτό μου θυμίζει για κάποιο λόγο πάρα πολύ Roblox, που είναι όλα και μαζεμένα. Έχει άπειρα πράγματα και είμαι σίγουρος πως το Fortnite στο items που θα έχει άλλα τόσα. Ναι, οκ, okay, έχει Alien, Blackout Locker, Halloween. Έναν τύπο με ένα πριόνι, μπανάνες, ναι, Batman DC κλασικά, ok. Φυσικά, εάν πάρεις κάτι, είναι εντελώς δωρεάν και με βοηθάει πάρα πολύ να βάλεις support the creator νητός, όπως και εγώ χρησιμοποιώ κάθε φορά που παίρνω κάτι. Και νομίζω θα παίξουμε λίγο Zero Build Battle Royale. Αυτό που θέλω να δω εγώ τώρα είναι το map. Να δω πώς έχει γίνει, γιατί σύντομα από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει τελείως το map. Το map είναι κάπως έτσι, είναι ακριβώς όπως το θυμόμουν. Έχουμε παίξει λίγο αυτή τη σεζόν. Πάμε. Ξέρεις τι, θα πέσουμε εδώ λίγο άκρη γωνία, Genjutsu Crossing, να λουτάρουμε μέσα χαλαρή. Επίσης δεν έχω καμία ιδέα τι υπάρχει μέσα αυτή τη στιγμή στο game. Μήπως να μην πάω εκεί πέρα. Έχει εκεί κάτι πράγματα ωραία. Πέφτουν πολύ ξυστή. Θα αλλάξω την πορεία μου τελευταία στιγμή και θα πάω εδώ αριστερά να δούμε τι έχει αυτά εδώ πέρα, ρε. Αυτά εδώ έχω πολύ καιρό να παίξω. Thermal DMR. Οκ, τα θυμάμαι αυτά. Shotgun. Crash pad. Ωραία. Πολύ πράγμα γενικότερα. Αυτό είναι ένα λόγο που δεν παίζαμε σε αυτή τη σεζόν. Γενικότερα στην τελευταία σεζόν. Γιατί έχει τόσα πολλά πράγματα που απλά χάνεσαι. Ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο. Παίζουμε Nobel, οπότε τα μοντέλα δεν μα νοιάζουν. Πάμε και απέναντι. Το game σαν game ακόμα βγάζει πάρα πολύ νοσταλγικά vibes. Βέβαια με αυτό το map δεν μπορεί και τόσο πολύ να το νιώσει γιατί δεν το έχω αυτό το map στις αρχές. Αλλά αυτό που θα κάνουν, εάν όντως το κάνουν. Θα είναι τρομερό. Ακούω ξύλο από εδώ. Άκουσα σφαίρες. Όποιος βαράει σφαίρες να εμφανιστεί τώρα να τον ρίξω μέσα στο κεφάλι. Ω, λάμα! Πόσο καιρό έχω να δω λάμα πραγματικά. Για έλα εδώ λαμαδάκι. Έλα, έλα. Σταμάτα, σταμάτα. Ψόφισε. Α, οχ, τι είναι αυτό. Σούπερ σλαπ σπα. Σούπερ σλαπ σλα. Ό,τι λέει τέλος πάντων δεν με νοιάζει. Και το πετάς κάτω και καλά και τα χιλάρια όλα. Μάλλον. Έχω μπει εδώ πέρα να. Ω, βήματα. Μποτάκι πριν αυτό. Ήταν ο ανώνυμος. Ήταν το ανώνυμο μποτάκι. Φίλε, το aim μου ακόμα δεν φεύγει. Το aim είναι έμφυτο. Άντε κι αυτός, ρε! Sharp tooth shotgun. Νομίζω αυτό που έχω είναι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Και έχει και ένα όμως ωραίο sniper το οποίο θέλω πάρα πολύ να πάρω. Περιμένετε. Το sniper είναι το όπλο μου, το ξέρετε. Όσοι έχετε δει όπλα Fortnite παλιά. What? Ή ακόμα και Warzone βίντεο, ξέρετε, είπα πριν όπλα Fortnite παλιά. Όσοι δείτε παλιά βίντεο Fortnite, εσύ μπορείς να μπεις στο Creator Shop και να τσεκάρεις τη συλλογή από merch που έχω. Όπως η μπλούζα που φοράω, έτσι και άλλα πάρα πολλά προϊόντα βρίσκονται στο πρώτο link στην περιγραφή ή εδώ πέρα πάνω. Μπες, τσέκαρε και παρέγγειλε γρήγορα καθώς εξαντλούνται όλα. Πάρε κάτι που δεν με σνάιπερ αυτός. Ωραία, το μόνο που δεν βλέπω εδώ πέρα είναι σε Halloween. Μπήκα να παίξω Halloween Fortnite, να επιστρέψω. Το μόνο που δεν έχω δει είναι Halloween, φίλε. Εκτός αν κάνουν κάτι στην πορεία για το Halloween, θα δείξει. Αυτό όμως που εγώ περιμένω πραγματικά είναι το comeback, όπως λένε. Γιατί το λένε πολύ αυτό και θα το πούμε και στο επόμενο βίντεο. Του Fortnite OG Chap και OG Map και OG Όπλα και όλα τα OG. Ω, μια σφαίρα είδα μπροστά μου. Οκ, okay, μίσα το σώδιο που έχει τελευταία στιγμή. Το έφαγες, η Σερφ Πένι έφαγε σνέπεριά. Για το κάμπα και έφαγε τρεις δικές της και άντε γεια. Άντε γεια, φίλε. Αλλά κάπου έριξε άλλη σνέπεριά, φίλε, εδώ πέρα. Ω, τύπος μηχανή. Τον εξπέζαμε μόνος εγώ που φοράω Halloween skin. Φίλε, έφαγε αυτό σνάιπερ, για! Το σνάιπερ, δεν το ξεχνάς, το σνάιπερ είναι έμφυτο, φίλε! 19 άτομα ακόμα. Εντάξει, τους έχω όλους. Όχι, δεν τους έχω, αλλά το λέμε έτσι τώρα. Πού είναι αυτή η 19? Θα είναι εσύ 17 μποτάκια, θα είναι ένας προ παίχτης που παίζει με τα πόδια στο keyboard και θα με ξεφτυλίσει, κάπως έτσι θα γίνει, να ξέρετε. Είμαι σίγουρος θα γίνει αυτό το πράγμα. Φυσικά σε αυτό το σημείο βίντεο, όσοι είστε OG Fortnite viewers, βαρέστε like και αφήστε ένα σχόλιο με τη λέξη comeback ή με τη λέξη OG, ό,τι θέλετε. Ωριακά, πρέπει το Battle Royale, όπως έλεγα, να γίνει για 200 άτομα. Αυτός είχε μια σκούπα του Harry Potter. What? Μισό λεπτάκι. Τι είναι αυτό. Ποιος είπε ότι αυτό είναι καλή ιδέα, ταιριάζει με το υπόλοιπο Fortnite. Κάτι σιλτάκια θέλω, 50 minis, splashes, ό,τι άλλο υπάρχει προς χιλάρι. Δεν ξέρω καν τι σε χιλάρι πλέον. Απλά τα θέλω. Α, καλά, αυτό είναι πάρα πολύ οπίρε. Ξέρετε κάτι, νομίζω μετά αυτό το match χρειάζομαι μία αλλαγή. Οπότε θα πάω item shop, θα βάλω support και το Nidos εδώ πέρα, όπως μπορείτε να βάλετε και εσείς. Και θα τσιμπήσω το νέο bundle από το Fortnite μέσα που βγήκε, το οποίο είναι το Munstrosity bundle. Equip. I agree. Τώρα μιλάς σωστά. Τώρα μπορώ να νικήσω το game, ελπίζω. Okay, αυτό το bundle είναι πολύ ωραίο. Το ψάρι ενλάζει και χέρια, είναι όλα μοβ και λαμπυρίζουν. Και ο αναπτήρας πίσω όταν περπατάς έτσι είναι ανοιχτός, όταν τρέχεις όμως κλείνει. Φίλε, ακραίο. Το μόνο κοντινό σημείο
σημείο που μπορώ να πέσω είναι τα χιόνια. Γιατί θέλουμε να χιονίσει σύντομα και πλησιάζει χειμώνα, ναι. Γιατί αλλού Halloween σημεία δεν βλέπω εδώ πέρα εγώ. Οπότε θα πέσουμε στα χιόνια. Brutal Bastion, το οποίο είναι και πολύ καιρό εκεί πέρα. Λίγο τυχαίο να με να βρω ένα οπλάκι, δεν είναι κάτι. Ένα οπλάκι θέλω μόνο. Ένα ωραίο οπλάκι, βλέπω shotgun. Βλέπω ωραίο heavy shotgun. Έχω AR δεν έχω βέβαια, το οποίο δεν είναι και πολύ καλό, γιατί θα χρειαζόμουν ένα AR. Βέβαια κάτσε πάμε από εδώ. Ω, βήματα. Όλο δικό σου φίλε! Πάλι καλά! Που τον πέτυχα εκεί πέρα με τον γκαλιά στο κεφάλι! Γιατί αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Τσεστάκι, εδώ, τάκι τσεστάκι. Οκ. Καλησπέρα, βρε. Ω, κάποιος πετάει! Οκ, okay, αυτός τρέχει, τον έχω μαρκάρει βέβαια. Αλλά δεν ξέρω πώς ανεβαίνω εκεί πάνω τώρα. Α, από εδώ ανεβαίνεις. Εκεί είναι, τον έχω δει. Είναι πίσω την κολόνα, φίλε. Ναι, ναι. Α, ωραία, πήγε αυτό. Άμα είσαι κολόφαρδο, σαν να μην υπάρχει αύριο, είσαι κολόφαρδο, δε φίλε. Πάνω που βγάλει εγώ σε ένα πράγμα. Εντάξει, αλήθεια δεν έχουν πάει και πολύ καλά. Έχω λίγο και να παίξω Fortnite, εντάξει. Και έχουν εδώ πέρα μείνει όλοι οι καμένοι. Και αυτοί δεν είναι καν οι πολύ καμένοι που βλέπω. Αυτοί είναι οι λίγο καμένοι, ξέρεις. Ξέρετε, για τελευταίο μάτσο νομίζω πάμε ένα Shattered Slabs. Βασικά, όχι, πάμε εδώ πέρα. Πάμε και απέναντι, γιατί εδώ αριστερά γίνεται κακομοίρα. Ω, πέφτει κι άλλο μαζί μου. Θα περάσουμε ωραία μαζί που πέφτει πίσω μου. Όλα καλά μέχρι στιγμή. Οκ, κοίτα που βάλαμε τσέστερ, φίλε. Μέσα εδώ. Πιστολάκι, όχι. Δεν θέλω σιωπηλάκι, πιστολάκι. Ω, βαρλάκι, ωραία. Δεν με χάλασε. Του ακούω, αλλά δεν του βλέπω. Κάπου μένει κι άλλο ένα. Αυτό ο άλλο ένα που έχει μείνει τώρα. Να παίξω με αυτόν ξύλο τουλάχιστον, γιατί όλο έφυγε τρέχοντα. Απλά έφυγε. Απλά φύγανε. Ανάτο, ωραία. Πάμε εκεί, άντε. Είναι εκεί ένα τύπο. Πάμε εκεί πέρα. Ω, και εδώ. Ω. Bye. Οκ, ξέρετε, το σόγκαν αυτό ίσω να μην είναι και τόσο άσχημο εν τέλει. Εκτό αν μου κάτσε τώρα και έγινε αυτό, ή αν όντω είναι καλό σόγκανάκι. Το θέμα είναι τον φάγαμε, αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε να πάρω ένα πεντάρι που θα πριν λίγο, γιατί δεν έχω. Θα με στείλουν λίγο αδιάβαστο τώρα οι άλλοι, όποιο μου την πέσει τώρα, και δεν θα ήταν καλό αυτό, δεν θα το ήθελα. Ουσιαστικά το σόγκαν αυτό σου πετάει απλά ένα παλούκι ξύλινο. Και αυτοί που ήταν εδώ πέρα, μάλλον φύγανε. Πολύ πιθανόν. Ωραία. Εκεί είδα κάτι. Ω, σφαίρε. Ελάτε εδώ. Ω, κάτι ακούω, κάτι ακούω. Οκ, okay, έφυγε, έχει τη σκούπα. Ξέρετε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα το κυνηγήσω, γιατί δεν θα το πιάσω ποτέ. Εκτός και αν το ψιλορισκάρουμε. Άντε, βρες που έχει φύγει τώρα. Αυτός όπου φύγει, φύγει. Δεν τον βρίσκω ποτέ. Και θα παίξουμε λίγο τακτική μένω στο θάμνο season 1. Ω! Όχι! Οκ. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό που κυνήγα και αυτό ήταν απλά άλλο. Έπεσα πάνω σε άλλον τύπο γιατί όλο ήταν χέστη. Ξέρεις κάτι, δεν πειράζει. Κάπου αφήσουμε αυτό το βίντεο. Επιστροφή για το Halloween και νομίζω να βάλω το chapter 1 επιστροφή γενικότερα. Βάρε like, κάνε εγγραφή και άσε μου σχόλιο τι πιστεύεις ότι θα γίνει με το comeback του chapter 1 στο Fortnite.